Ένα ακόμη νομοσχέδιο προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, συνέχεια του αντιδραστικού εργασιακού νόμου Χατζηδάκη, που εκτός της περιστολής των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, της ποινικοποίησης των αγώνων, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, το χτύπημα των συνδικάτων, όπως και αυτές τις μέρες, την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον ΟΕΔ, κατάργησε το 8ωρο, θέσπισε το 10ωρο, αύξησε τις υπερορίες και μείωσε την αμοιβή τους, ενίσχυε το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή την ασυνδοσία της εργοδοσίας, και αποτελεί και αυτός παράγοντα αύξησης της ανεργίας. Στο στόχαστρο τώρα, η όποια στήριξη των ανέργων που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες. Στο στόχο, βέβαια, όπως πάντα, και οι συνταξιούχοι. Μετά την αποτυχία της ψηφιακής σύνταξης, που θα έβγαινε με ένα κουμπί, την έκδοση απολογιστές και δικηγόρους που λέγατε ότι πάει καλά η έκδοση των συντάξεων, με την τροπολογία μεταφέρεται την ευθύνη στον ίδιο τον ασφαλισμένο που τώρα τον εμπιστεύεστε. Πρώτα λέγατε ότι παίρνουν συντάξεις μαϊμού και θα βγαίνει η σύνταξη σύμφωνα με ό,τι δηλώσει. Όμως, αν μετά τον έλεγχο από 3-5 χρόνια όσα ο έλεγχος διαπιστώσει ότι δεν έπρεπε να καταβληθούν, θα τα αναζητήσετε πίσω και έντοκα. Τι κάνετε ουσιαστικά? Νομιμοποιείτε και αυξάνετε την νόμιμη καθυστέρηση της έκδοσης οριστικής σύνταξης από 3-5 χρόνια. Νομιμοποιείτε λοιπόν αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση απονομής των συντάξεων. Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι τόσα χρόνια εξαπατούνται από εσάς και από τους προηγούμενους και τώρα πρέπει να προσλάβετε όσους εργαζόμενους χρειάζονται για να εκδίδουν οριστικές συντάξεις σε μικρό χρόνο. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Δουλειές ξανά». Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τις ρυθμίσεις ότι δίθεν θα στηρίξουν τον άνεργο να βρει δουλειά. Κύριοι, κουμάντο στην ανάπτυξη κάνουν τα μονοπόλια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η αιτία της ανεργίας. Αποτελεί όχημα η ανεργία για την επιβολή μεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των δικαιωμάτων, αφαίρεση των όποιων κατακτήσεων. Είναι όπλο στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων ενάντια στην εργατική τάξη. Η πολιτική των κυβερνήσεων και των κομμάτων του κεφαλαίου οδηγεί όχι μόνο σε μείωση της τιμής εργατικής δύναμης, αλλά και σε μεγαλύτερη ανεργία. Δεν υπάρχει σήμερα εργατική οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Δεν υπάρχει εργατικό σπίτι που να μην βιώνει μισό μεροκάματο, μισό μισθό, μισή ζωή. Είναι δικά σας έργα, όλων σας. Χιλιάδες εργαζόμενοι συνθλίβονται στις μιλόπετρες της ανεργίας, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας. Η απειλή της απόλυσης κρέμεται πάνω από το κεφάλι του εργάτη και της εργάτειας. Τη σταθερή δουλειά την καταργήσατε. Το 2021 είχαμε 2.202.000 προσλήψεις και αντίστοιχα 2.066.000 απολύσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα. Μια θέση δουλειάς τη μοιράζεται σε 2-3. Τα τρίωρα, τα τετράωρα κυριαρχούν με συμβάσεις μιας μέρας λίγων μηνών. Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που ασκήσατε όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη flexicurity, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Οι πολιτικές που ασκούνται είναι αυτές που γεννούν βάσανα για την εργατική τάξη και κέρδη για το κεφάλαιο. Η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόβλημα της ανεργίας είναι αντιδραστική, ταξική, επικίνδυνη, αφού μεταφέρει τους σπόρους στους εργοδότες, αφήνοντας χωρίς στήριξη τους ανέργους, που οι πόροι προέρχονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η συνέχιση της πολιτικής της λεγόμενης επιδότησης της εργασίας αντί της ανεργίας επιβάλλει στους εργαζόμενους ακόμα πιο σκληρούς όρους εκμετάλλευσης, μοιράζονται μεταξύ τους τις συνέπειες της κρίσης, τα βάρη όλων των μέτρων μνημονιακών και αναπτυξιακών, της ανεργίας, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους μισθούς και τα μεροκάματα πείνας.
επιχορηγείται την καπιταλιστική εργοδοσία με τεράστια ποσά και μοιράζεται την ανεργία σε περισσότερους εργαζόμενους, καταδικάζοντάς τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Οι προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας είναι αυτές που αντιστοιχούσαν στη σταθερή δουλειά, κάποτε δηλαδή. Και παραμένουν οι ίδιες, ενώ η ελαστική εργασία γενικεύεται. Έτσι πετιούνται έξω από το μητρό των ανέργων η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων των ανέργων. Από το 1.100.000 εγγεγραμμένους ανέργους επιδοτούνται οι 120.000 με το ποσό των 407 ευρώ. Από 4 μήνες η μεγάλη πλειοψηφία έως 12 μήνες το πολύ κάποιοι που έχουν τις προϋποθέσεις. Και οι μακροχρόνιοι άνεργοι με 200 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια. Σε χρονικό διάστημα 4 χρόνων υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 400 ημέρες η ανεργία, η επιδότηση. Μετά ο άνεργος είναι απροστάτευτος. Το νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νόμων. Δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος για τον ΑΕΔ. Νόμοι που εξέτρεψαν τον οργανισμό από το ρόλο και την αποστολή του. Από το 1990 και μετά οι ανατροπές δεν σταμάτησαν. Δεν αντιμετωπίζεται την αξιοπρεπή διαβίωση του ανέργου. Χειροτερεύεται την κατάσταση. Επιτίθεστε ακόμη και σε στοιχειώδεις παροχές για την προστασία των ανέργων. Ενεργοποιείται το ποινολόγιο για τους ανέργους. Τη στενότερη σύνδεση των υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις. Την παραπέρα ανακύκλωση της ανεργίας. Με διαρκή κατάρτιση, επανακατάρτιση, μετακίνηση των ανέργων από τη μία έλλειξη πρόθεσμη θέση εργασίας στην άλλη. Και όλα αυτά συνοδεύονται από συκοφαντίες της κυβέρνησης για ανέργους ρετυρέ, καταχραστές των παροχών του οργανισμού. Καταχραστές οι άνεργοι και όχι αυτοί που τσεπώνουν δεκάδες δις ευρώ. Ούτε και οι κυβερνήσεις που νομοποιούν αυτό το πλιάτσικο. Την ευθύνη της ανεργίας τη χρεώνεται στον ίδιο τον άνεργο. Αυτός φταίει που είναι άνεργος, ελλιπώς καταρτισμένος, φταίει που δεν ικανοποιείται με τους όρους εργασίας της όποιας δουλειάς του προσφερθεί και φυσικά τιμωρείται και για τα δύο με διαγραφή από το Μητρό των Ανέργων για 6 μήνες αν παραλείψει τη σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, αν αρνηθεί ή δεν ολοκληρώσει επίσης επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και για 2 χρόνια αν αρνηθεί να τοποθετηθεί σε υποδεικνυόμενη σε αυτόν εργασία από τον ΟΑΕΔ που τώρα θα ονομάζεται ΔΥΠΑ. Είπα και ένα παράδειγμα προχθές στην Επιτροπή και όλοι δεν είπατε τίποτε που στη Γερμανία στείλαν σερβιτόρα να δουλέψει σαν ιερόδουλοι σε οίκο ανοχής. Και εδώ τέτοια παραδείγματα θα έχουμε, κύριοι, το επόμενο διάστημα και θα πηδιούνται εκτός οι άνεργοι που δεν θα δέχονται μια τέτοια δουλειά. Η κυβέρνηση διαφημίζει το άρθρο 25 του νομοσχεδίου σύμφωνα με το οποίο αναζητών εργασία, αν βρει δουλειά πριν από τη λήξη του επιδόματος που παίρνει, θα συνεχίσει, λέει, να λαμβάνει μαζί με το μισθό, αν δεν τον ψαλιδίσει η εργοδοσία, το 50% του επιδόματος, μέχρι την τυπική λήξη του. Με το ίδιο άρθρο όμως, πρέπει να γνωρίσουμε εδώ στους βουλευτές που θα ψηφίσουν μετά, ο χρόνος αυτός εργασίας, δηλαδή οι μήνες που ο εργαζόμενος δουλεύει και ταυτόχρονα λαμβάνει το μισό του επιδόματος, δεν θα προσμετράται στις ημέρες εργασίας που απαιτούνται 125 ημέρες στους τελευταίους 14 μήνες για να πάρει επιδότηση ανεργίας σε επόμενη φάση αν απολυθεί. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος βρει δουλειά, παραδείγματος χάρη ένα μήνα αφού του ξεκίνησε να λαμβάνει το επίδομα, θα συνεχίσει να το παίρνει για όσους μήνες ακόμα το δικαιούται. Αν όμως ο εργοδότης τον απολύσει, που αυτό δεν γίνεται, είπα προηγουμένως τα στοιχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις κάθε χρόνο, οι ημέρες αυτές δεν θα υπολογίζονται για την ανεργία. Έτσι το κράτος το πετάει έξω από οποιαδήποτε στήριξη επικαλούμενη αυτό το μισό επίδομα ανεργίας που του έδωσε για αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση λοιπόν έρχεται να παρουσιάσει ως επιτυχία μια εικονική πραγματικότητα για τη μείωση ανεργίας, αφού δεν θα μετρά όλους τους ανέργους, αλλά μόνο αυτούς που θα χαρακτηρίζει ενεργούς, αναζητούντες εργασία. Δεν θα μετρά αυτούς
που δεν έκαναν ατομικό σχέδιο δράσης, που δεν πήγαν στην κατάρτιση ή που δεν πιστοποιήθηκε αυτή, που δεν πήγε στη δουλειά που του υπέδειξαν γιατί δεν συμβιβάστηκε με τους όρους αμοιβής και εργασίας ή που δεν ήταν αντίστοιχη των δεξιοτήτων του, που δεν είχε σχέση με τον αντικείμενό του. Αυτοί θα διαγράφονται από το Μητρό. Με τρεις αρνήσεις θα διαγράφεται για 2 χρόνια. Θα παρουσιάσετε λοιπόν εδώ μια εικονική πραγματικότητα το επόμενο διάστημα. Λέτε λοιπόν μεταστροφή από παθητικές πολιτικές σε ενεργητικές πολιτικές. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή στην είσοδο στην αγορά εργασίας. Ρωτάμε, σας ρωτήσαμε και προχθές, μέχρι τώρα αυτό δεν έκαναν όλες οι κυβερνήσεις? Ενεργητικές πολιτικές δεν εφάρμοζαν? Μπορείτε να μας πείτε, κύριοι, πόσα δις ευρώ έχουν δοθεί για αυτές τις ενεργητικές πολιτικές? Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία από τα περίφημα και πολυδιαφημισμένα προγράμματα του οργανισμού? Δεν απαντήσατε ούτε εσείς ούτε οι προηγούμενοι σε αυτά τα ερωτήματα. Έχετε εγκληματικές ευθύνες γιατί παραδίδετε τους σπόρους του οργανισμού που έπρεπε να πάνε στους ανέργους, στους επιχειρηματικούς ομίλους, και δεν μπορεί να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Δουλειές ξανά λέτε. Αυτές δεν είναι για τους άνεργους. Αυτές είναι για όλα τα παράσιτα που θα έχουν ζεστό χρήμα, υπερδεκαπλάσιους πόρους, όπως δήλωσε ο Υπουργός, και θα εμπορεύονται την ανάγκη για εργασία. Θα εξασφαλίζουν τζάμπα εργασία. Θα παρέχουν βραχύβριες υπηρεσίες κατάρτισης, αφιβόλου και ανύπαρκτης ποιότητας, και βέβαια με το αζημίωτο. Στο πλαίσιο της γνωστής πλέον ατομικής ευθύνης, καθιστάται υπεύθυνο τον άνεργο για την κατάσταση της ανεργίας του. Τον θέλετε εργαζόμενο μικρής διάρκειας, καταρτιζόμενο για 5, 6 ή 8 μήνες και στη συνέχεια να επιστρέφει στη δεξαμενή της ανεργίας στο πλαίσιο της ανακύκλωσης και της κινητικότητας χωρίς καν προστασία. Μετατρέπεται και νομοθετικά τον ΟΕΔ σε μια μεγάλη επιχείρηση ανακύκλωσης ανεργίας σε συντονισμό με ΚΕΚ και οποιαδήποτε άλλα παράσιτα που σε κάθε περίοδο δημιουργούνται ώστε να τσεπώνουν χρήμα με βάση το κεφάλι του κάθε άνεργου. Τα έσοδα του οργανισμού, κύριοι, προέρχονται από τις κρατήσεις τον Ιδρώτα και το Μόχθο εκατομμυρίων εργαζομένων από το μισθό τους. Είναι το πλέγμα προστασίας για κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια μπροστά στο φάσμα της ανεργίας. Η προστασία από τη μακροχρόνια ανεργία, η άμυνα που πρέπει να έχει ένας άνεργος μπροστά στην ακρίβεια. Το δικαίωμά του στις διακοπές, στο βιβλίο, τη μητρότητα, το οξυμένο ζήτημα της αστεγίας. Είναι παροχές σε κατασκηνώσεις, στους βεφονιπιακούς σταθμούς, στη μαθητεία. Η θέση μας είναι καθαρή. Ούτε 1 ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους είναι λεφτά των εργαζομένων. Σε περίοδο αυξημένης αστεγίας των νέων, έχετε πάυσει το κατασκευαστικό έργο του οργανισμού και άλλες κοινωνικές παροχές των καταργηθέντων οργανισμών εργατικής κατοικίας και εστίας. Το ύψος των αποθεματικών των 2 καταργημένων οργανισμών εργατικής κατοικίας και εστίας ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά θα διατίθενται πλέον για αλλότριους σκοπούς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, σήμερα. Πρόκειται για λαϊλασία των επαθηματικών των εργαζομένων, τα οποία παρακαρτήθηκαν για να επιστρέψουν στους ίδιους με τη μορφή στεγαστικής πολιτικής. Η κυβέρνηση θα τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους με τις διάφορες ρυθμίσεις που προβλέπονται. Θεσπίζεται η διαδικασία μίσθωσης προς εκμετάλλευση από ιδιωτικούς φορείς των ακινήτων δομημένων και αδόμητων του ΟΑΕΔ, που πολλά από αυτά τα ακίνητα αγοράστηκαν με τις φορές των εργαζομένων. Μόνο τα προερχόμενα από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ αδόμητα τεμάχια ανέρχονται στα 150 περίπου και διαθέτουν συνολική επιφάνεια 3.800 στρέμματα. Όλα τα ακίνητα του ΟΑΕΔ πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά για στεγαστική συνδρομή και όχι για αυτούς τους σκοπούς που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Είναι γνωστή η απόφασή σας για παραχώρηση, ακόμα και χωρίς αντίτιμο, ακινήτων σε επιχειρηματικούς ομίλους, όπως κάνατε με τις κατασκηνώσεις του ΝΑΤ στο Μαραθώνα, που με πράξη δημοτικού περιεχομένου δόθηκε σε επιχειρηματία για κέντρο νυχτερινής διασκέδασης. Ο ΟΑΕΔ, εκτός από δουλεμπορικό γραφείο, μετατρέπεται και σε μεσητικό γραφείο.
Μετά τα 48, 49, 50 είμαστε κάθετα αντίθετοι. Είναι οπισθοδρόμηση, θα αναφερθεί και ο σύντροφος Οντελής εκτενέστερα. Χρηματοδοτείται 120 μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρων φύλαξης των εργαζομένων με τη στελέχωση σε βρεφονιοκόμους και βοηθούς. Λέμε ότι στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να μπορεί να ανταποκριθεί επί τόπου η μητέρα στα κελεύσματα της εργοδοσίας, στα ευέλικτα εξαιρετικά και κανόνιστα ωράρια. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Της δεκάωρης και δωδεκάωρης εργάσιμης μέρας που απορυθμίζει συνολικά τη ζωή της, απαλλάσσει την εργοδοσία αυτή διευκόλυνση των μητέρων για την ανατροφή των παιδιών, καταργεί ακόμα και αυτές τις ρυθμίσεις που σήμερα υπάρχουν. Τέλος, μειώνεται τις οποιασδήποτε αντιστάσεις ή φωνές μέσα στο δέλτα σήμα του οργανισμού που θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν έως και να μπλοκάρουν αντεργατικές μεθοδεύσεις. Μειώνονται οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΑΕΔ και δημιουργούνται ένα δέλτα σήμα με κυβερνητικά στελέχη και Golden Boys. Ως ΚΚΕ αγωνιζόμαστε και στηρίζουμε τα αιτήματα των συνδικάτων που παλεύουν για τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, την αύξηση του επιδόματος ενεργείας, των επιδομάτων προστασίας, τις παροχές κοινωνικού τουρισμού και άλλων προγραμμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Στηρίζουμε επίσης την επανασύσταση των οργανισμών του ΟΕΚ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίασης και του έργου τους, που η κατάργησή τους έχει την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια που αρνήθηκε να επανασυστήσει τους οργανισμούς. Ο αγώνας για τα δικαιώματα στη δουλειά κατά των απολύσεων και της ενεργείας είναι συνδεδεμένος με την πορεία του αγώνα για ριζικές και πολιτικές αλλαγές. Μόνο όταν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη και τα μέσα να καθορίζουν τι και πώς αναπτυχθεί, όταν δηλαδή κατακτήσουν τη δική τους εξουσία, μόνο τότε θα αρχίσει η αντίστροφη θετική μέτρηση στο ζήτημα της απασχόλησης και της λαϊκής κοινωνικής ευημερίας. Το ΚΚΕ καλεί τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που ευθύνονται για την ανεργία, την υποπασχόληση, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, σε αυτούς που μπλέκουν τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αγωνίζεται για το δικαίωμα όλων και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Κανείς άλλος πια δεν το λέει. Για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, για ουσιαστική στήριξη των ανέργων που είπαμε και προηγουμένως. Το νομοσχέδιο δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που βασανίζουν τους άνεργους και τις οικογένειές τους. Καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο. Ωραία. Δεν είναι βάση για συζήτηση.